Μιλάω. Γραφής. Βρισκόμαστε στο Χαλάνδρι. Η Φυσίας μπροστά. Και έχει κάτι σουβλάκια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ είμαστε στην Κεντρίνα. Σαξόφωνο. Αυτό είναι. Η Κεντρίνα τι είναι. Η Κεντρίνα έχει ανοίξει εδώ και κανένα χρόνο περίπου. Πέτυχε COVID, έκλεισε, ξανά άνοιξε όλα αυτά. Την ακούμε πάρα πολύ συχνά και από διαφορετικούς ανθρώπους και ήρθαμε να τη δοκιμάσουμε. Η Ελένη, δεν ξέρω αν φαίνεται κάπου πίσω, φαίνεται, δεν φαίνεται. Η Ελένη λοιπόν, η ιδιοκτήτρια που έχει κάνει και τις βασικές συνταγές για την πίτσα, μας είπε ότι πρόκειται για μια πίτσα με προζύμι 52 ετών παρακαλώ, δηλαδή έχει ζήσει 52 ολόκληρα χρόνια αυτό το προζύμι. Άρα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει μαγιά, την κάνει αμέσως την πίτσα πιο εφεπτή, δηλαδή την τρως, μπορείς να φας και 15 πίτσες μαζί ρε παιδί μου και να μην έχεις πρόβλημα, καταλάβεις, να μην χρειάζεσαι ένα μπουκάλι κοκακόλα. Και τώρα σε λίγο θα σας πούμε, δοκιμάζοντας την πραγματικά, τι πιστεύουμε εμείς. Με το χέρι στην καρδιά. Αυτό. Θα πούμε, ναι, αυτό. Θες και καλό. Πες μου, θες και κάτι άλλο. Φοράς πολύ ωραία που κάμισο. από πού ήρθες. Σκαστός. Αυτά είναι. Αυτά έχουν τα επαγγέλματα αυτά. Έλα, να ζητήσω πιτσές. Περίμενε. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρό ατύχημα εδώ πέρα. Βλέπεις ένα πρόβλημα χώρου, μια χωροταξική δυσκολία, την αντιμετωπίζουμε. Γιατί κάναμε μια μικρή, πραγματικά μικρή επιλογή. Έχω δοκιμάσει και λίγο. Εσύ δοκίμασες. Α, δοκίμασες κι εσύ, ε. Είδες τώρα παραλίγο εδώ να πέσει. Να πέσει η πίτσα μας και να κλαίμε όλοι μαζί. Λοιπόν. Δεν μου αρέσει. Κάτσε να το βγάλω. Άτο, το βάλω πίσω. Το βάλω πίσω, δικό μας είναι το τραπέζι. Βλέπουμε εδώ ένα ζυμάρι με προζύμι. Και θέλω να μιλήσω λίγο για αυτή την πίτσα εδώ που είναι η... Μισό λεπτό να την πω σωστά. Είναι η μπουρατίνα. Η μπουρατίνα λοιπόν, εκτός από την σάλτσα σαν μαρζάνο με ντομάτες σαν μαρζάνο, έχει μοτσαρέλα μπουράτα γεμιστή με φρέσκια κρέμα στρατσιατέλα παρακαλώ και χειροποίητο πέστο βασιλικού, είναι αυτό εδώ το πράσινο για όποιους δεν ξέρουν, και κουκουνάρια, κομφή ντοματούλα και... Ναι, και φρέσκα ντοματίνια με χοντρό αλάτι. Σε αυτό το ζυμάρι νιώθεις όλα τα υλικά. Το ζυμάρι είναι τραγανό. Και σας ζηλεύω αφόρητα. Δηλαδή τώρα θέλει να πάθεις κάτι. Ναι, και να πεθάνω. Να πεθάνω εδώ, πάνω σε πίτσες. Ωραίος θάνατος ήταν αυτό. Ωραίος θάνατος. Πού πέθανε πάνω σε πίτσες. καλά πήγε. Κάνω μια αναδιοργάνωση γιατί δεν γίνεται. Και θα πας. Ωραία. Αυτή εδώ. Εδώ θα πάω. Είναι η τσιτσιολίνα. Η τσιτσιολίνα έχει σαλτσούλα σαν μαρζάνο στο ρεύμα μου. Έχει τζούα, το λουκάνικο αυτό το ιταλικό. Έχει ένα λουκάνικο φυσικής ορίμανσης από τη Δράμα, και φτές λέγεται. Έχει μοτσαρέλα φιωρεντιλάτε και τραγανά φλέξη κρεμμυδιού. Συν λίγο μπούκοβο, έτσι να το κάνει λίγο καυτερό. Για να δούμε πόσο καυτερό είναι. Πάμε, να τη φάω. Εγώ την ήθελα λίγο πιο πικάντικη. Παίρνει δηλαδή ακόμα. Περίμενα να περάσει το ασθενοφόρο. Μην κόψεις. Μπορεί να έρθει και για μένα. Κάτσε με λερωμένο. Πετσετούλα. Έχει ρολό κουζίνας μέσα, είδα. Μεγάλο. Απορροφητικό. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι σου μένουν όλα τα υλικά, χάρη στο ζυμάρι, και στο τέλος σου μένει και μια αίσθηση ελαφρύς ξυνήλας από το προζύμι που είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι κάνουμε το ζυμάρι. Τι κάνουμε. Τι είναι, ναι. Θες να αρχίσει ένα... Ναι, λέει, παίρνει το ζυμάρι και το κόβουν σε strips, έτσι, βάζουνε... Όχι, πρώτα βάζουν. Το ψήνουνε, λέει,
Και μετά βάζουν ζατάρ, ελαιολαδό από την Κρήτη. Ζατάρ είναι ένα μείγμα μπαχαρικών. Ωραία. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, δεν θυμάμαι και τώρα τι ακριβώς είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μυρωδικό. Δεν είναι αυτό το δεντρολίβανο μόνο που βάζουν όλες τις πίτσες. Και το παίρνουν και το ψήνουν λοιπόν, βάζουν το ζατάρ, βάζουν το ελαιόλαδο, το κόβουν σε strips και στο φέρνουν κατευθείαν. Βάζουν παρμεζάνα. Α, και βάζουν και παρμεζάνα. Σωστά, βάζουν και παρμεζάνα. Μπορούμε να ζητήσουμε κιόλας να μας φέρουν κιόλας ένα τέτοιο. Να δούμε, να μην. Α, κατευθείαν. Η Ελένη πάει κατευθείαν να μας φέρει τα strips. Λοιπόν, στο πρόγραμμά μας. Θες να συνεχίσω εδώ με το κατσικίσιο τυρί και την. Με τα σίκα, που δεν θα έχουμε για πολύ καιρό ακόμα σίκα. Κάτσε να θυμηθώ πώς λέγεται αυτή με τα σίκα. Πώς λέγεται. Α, είναι ημέρας. Δεν λέγεται λοιπόν, πρέπει να τύχετε στην ημέρα. Πρέπει να τύχετε την ημέρα που έχει αυτή την πίτσα με κατσικίσιο τυρί, σίκα, δεντρολίβανο, μαύρο σουσάμι. Καλά, για λίγο. Και σαν μαρζάνο. Για λίγο ακόμα. Δεν πειράζει. Εδώ είναι που λες. Καλά, εντάξει, αυτό πεθαίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Ζυμαράκι. Μου θυμίζει το Θανάση Μέτρο που με τις πάστες. Μ' αρέσει έτσι να παίζω με τις πίτσες. Αυτή εδώ την έχεις ρημάξει, όπως βλέπουμε. Έχεις φάει κι άλλα. Τη μία μεριά. Τη μία μεριά. Την άλλη δεν πρόλαβες, σε σταμάτησα. Αυτή είναι η ομώνυμη πίτσα του μαγαζιού. Είναι η κεντρίνα. Είναι αυτή που έχει την πρεσάολα από πάνω. Καλά. Και έχει ένα κατσικίσιο τυρί. Και κάτσε να δω τι άλλο έχει. Μήπως ξεχνάω κανένα υλικό. Μοτσαρέλα, φιόρε ντι λάτε, κρέμα με κατοίκι δομοκού, κάπαρι, ξύσμα λεμονιού, ροζ πιπέρι, ρόκα, την είδα μόλι, βινεγκρέ λεμονιού και φρέσκο πιπέρι. Τη δοκίμασα και εγώ πριν. Είναι καταπληκτική. Η άλλη μεριά έχει τόνο. Είναι η λεγόμενη, περίμενε, ποζιτάνο. Είναι ποζιτάνο λοιπόν και έχει καπνιστό τόνο, το βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει ένα ραπανάκι, ξύσμα λεμονιού, πικάτι κυρό, καραπανάκι λοιπόν, φρέσκο λιμένι, λάδι τσίλι, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φιόρε ντι λάτε. Ανέβηκαν οι τόνοι. Για το ραπανάκι την παίρνει στην πίτσα. Φιλέ. Όχι, να σου πω που είμαι. Δεν θα πω ακόμα, περίμενε, έχουμε άλλες δύο. Τι ποζιτάνο λοιπόν. Πάρεις. Τίποτα, μια πίτσα πήρα. Μια πίτσα έχω φάει, δεν έχω φάει τίποτα. Μια πίτσα πήρα. Μια. Δεν έχω. Αυτά. Αυτά είναι για σένα. Τα... Και εδώ, έχω δοκιμάσει λίγο πριν στο cut, δοκίμασα. Είναι η λεγόμενη νεγκρόνη. Και έχεις και το νεγκρονάκι μαζί σου. Όλος τυχαίως. Βρέθηκε ένα νεγκρονάκι. Το πίνει πολύ ωραίο το νεγκρονάκι. Ματσάρι. Έτσι μας είπανε, ματσάρι. Πράσινο μήλο, φρέσκο κρεμμυδάκι, συγγνώμη, καραμελωμένο, τι φρέσκο κρεμμυδάκι, καραμελωμένο κρεμμυδάκι, γκοργοτζόλα και φιόρ ντι λάτε και μαύρο σουσάμ και ελαιόλαδο και ωραία, ωραίο πράγμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ματσάρι, αλλά το κατσικίσιο δίνει, το μήλο έρχεται και δένει πάρα πολύ ωραία και το καραμελωμένο τα γλυκένει όλα μαζί το κρεμμυδάκι. Πολύ ωραία. Και τελευταία είναι η σπετάκολο. Η σπετάκολο, σπετάκολο, σπετάκολο. Αυτό δεν το ξεχνάς καθόλου. Η σπετάκολο έχει σπεκ καπνιστό, αυτό εδώ πέρα δηλαδή που μοιάζει με το προσούτο αλλά δεν είναι προσούτο. Είναι, συγγνώμη, τα διαβάζω λίγο για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Έχει ένα πατέ λευκής τρούφας, δηλαδή μυρίζει την τρούφα και μανιτάρια, εδώ πέρα τα βλέπουμε, και γραβιέρα νάξου. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή από την... έχει βάλει και μοτσαρέλα. Έχει βάλει και μοτσαρέλα, αλλά έχει και γραβιέρα νάξου. Δηλαδή, έχει και Ελλάδα και Ιταλία. Από το Ιταλία είναι και αυτό. Ενώ ξεκινάς πολύ δυνατά με την τρούφα και λες, δεν θα καταλάβω τίποτα εκτός από τρούφα. Έρχεται το σπεκ, μετά έρχεται το μανιτάρι που είναι λίγο σωτέ. Ωραίο. Έτρωγα.
Πάρα πολύ ωραία πίτσα. Όχι η πίτσα που ξέρεις, αυτή την Ναπολιτάνη και όλα αυτά. Είναι η πίτσα που θα μπορούσε να σου φτιάξει η γιαγιά στο χωριό και να γουστάρεις όμως. Ακούγεται λίγο περίεργα αυτό, αλλά. Ξέρεις τι, είναι. Η γιαγιά είναι λίγο παρεξηγημένη. Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένη η γιαγιά. Γιατί η γιαγιά, τι γιαγιά, μαλακίες γιαγιά. Όχι, ξέρεις τι. Όπα, κάτι πετάχτηκε κιόλας. Ας σου πω λοιπόν. Είναι μια πίτσα που θέλεις να τη φας μαζί με φίλους. Είδες τώρα πόσα κομμάτια φάγαμε, ξέρω, 500.000. Δεν μας έχει κάτσει βαρύδι. Να πεθάνεις, βαρύδι. Είσαι ελαφρέα. Οι γεύσεις μένουν όλες. Και θα σου πω ποια είναι η αγαπημένη μου. Δυστυχώς θα παίξω πάρα πολύ safe και θα σου πω ότι η αγαπημένη που ήταν η μπουρατίνα. Είναι και το πέστο σου, σου έρχονται όλες οι γεύσεις και σου αφήνει μετά και... Δεν ξέρω, όλο μαζί είναι τέλειο. Η δεύτερη μου επιλογή ήταν η πίτσα ημέρας. Γιατί έχει τα σηκώτια. Σηκώτια έφαγα χθες. Το σήκω. Δηλαδή, το σήκω. Τι άλλες πίτσες ημέρας μπορεί να έχει, δηλαδή. Δεν ξέρω, κάθε μέρα κάνουν άλλες πίτσες. Τι να ρωτήσω. Τι άλλο μπορεί να έχει, δηλαδή. Ό,τι έρχεται στο σεφ το φτιάχνουμε. Θα έρθουμε και αύριο. Πώς, θα έρθεις και αύριο. Μένεις και κοντά εσύ. Θέλω να πω στο κοινό μας, λοιπόν, ότι τα μαγαζιά που πάμε δεν πληρωνόμαστε. Κακώς δηλαδή που το κάνουμε αυτό, αλλά δεν πληρωνόμαστε. Το κάνουμε επειδή θέλουμε να τα δείξουμε και επειδή γουστάρουμε ότι. Και επειδή πρέπει να τα δείξουμε, γιατί τα πιστεύουμε. Έχουμε πάρα πολλά λεφτά, δεν χρειάζεται να δουλέψουμε για τα λεφτά, καταλάβατε. Είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι και δεν παίρνουμε τα μαγαζιά, από τα μαγαζιά λεφτά. Δημήτρη, θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Χαίρετε, γιατί. Γεια σας. Έχω πιαστεί εδώ. Γεια σας.